Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι οικονομικές ειδήσεις ημέρα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Ως σφραγίδα βιωσιμότητας του ελληνικού χρέους ερμηνεύεται η χθεσινή επιτυχημένη έκδοση του δεκαετούς ομολόγου, καθώς το περιορισμένο κόστος δανεισμού του δημοσίου διέψευσε τα μοντέλα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας, που τοποθετούσαν σε υψηλότερα επίπεδα το κόστος επιστροφής της χώρας μας στις αγορές. Ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους άτλησε μέσω του δεκαετούς ομολόγου 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ με επιτόκιο 3,90%. Η δε ζήτηση ήταν τόσο μεγάλη που μέσα σε 5 ώρες δηλώθηκαν προσφορές ύψους 11,8 δισεκατομμυρίων ευρώ. Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο insider.gr στο περιθώριο του Οικονομικού Φόρουμ των Αδελφών, ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, Άντριου Μακτάουελ, υπεύθυνος για τις χρηματοδοτικές δραστηριότητες στην Ελλάδα, μεταφέροντας την εμπειρία του από την Ιρλανδία, υπογράμμισε ότι ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες και το κλειδί για την επιτυχία της αναπτυξιακής τράπεζας που σχεδιάζει η ελληνική κυβέρνηση είναι να διατηρηθεί πράγματι ανεξάρτητη από τις πρόσκαιρες πολιτικές πιέσεις και να εστιάζει πραγματικά στις μακροπρόθεσμες ανάγκες της οικονομίας. Να καταργήσουν τις ενιαίες χρεώσεις βίας και να ακολουθήσουν χωριστή τιμολογιακή πολιτική έχουν αποφασίσει οι τράπεζες, σύμφωνα με πληροφορίες του insider.gr. Αυτό σημαίνει τις ουχτερές αυξήσεις στις προμήθειες ανάληψης όταν χρησιμοποιούμε ATM άλλης τράπεζας από αυτή που έχει εκδώσει την κάρτα, οι οποίες μπορεί να ανέλθουν ως τα 2,5 με 3 ευρώ. Καθώς τα περιθώρια κερδοφορίας των τραπεζών συμπιέζονται ασφυκτικά, οι 25 τράπεζες μέλη της Δίας αποφάσισαν να σπάσουν τη συμφωνία και να επιβάλλει καθεμία τις δικές της χρεώσεις, οι οποίες εξαρτώνται από το μέγεθος του δικτύου ATM που συντηρεί αλλά και το λειτουργικό της μοντέλο. Ανωδικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίασης με τον Γενικό Δίκτυο να κυμαίνει σε 700,13 μονάδες, καταγράφοντας κέρδη 0,19%. Μεικτές τάσεις επικρατούν στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Τα περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.